Όσον αφορά τους πατατοπαραγωγούς για τις αποζημιώσεις λόγω COVID, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 2 Ιουλίου έκλεισε η πλατφόρμα. Όσοι έχουν κάνει αιτήσεις ήδη είναι δικαιούχοι και πιστεύω μέχρι τέλη του μήνα να καταβληθούν και τα λεφτά. Κύλησαν όλα ομαλά, το έχουμε πει ξανά, οι διαδικασίες γίναν σωστές, απλά υπήρχε μια καθυστέρηση μέσα στην Κία, υπήρχαν και τα κυπευτικά και ένα μέρος μιας περιοχής για βουβάλια, τα οποία δεν ήταν έτοιμοι όσον αφορά το φάκελο, δεν είχαν πάρει την έγκριση, γι' αυτό καθυστέρησε η διαδικασία. Πιστεύω όμως όλα τελείωσαν ομαλά και ο κόσμος θα πάρει αυτά που πραγματικά προβλέπει η οικία. Βεβαίως, να πούμε στο πλαίσιο αυτό με τον COVID και τις επιπτώσεις τους, λίγος πολύ κινούμαστε και αυτή την χρονιά. Ίσως είναι λίγο πιο βελτιωμένα τα πράγματα, δεν είναι όπως πέρσι που ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πώς πάει η φετινή καλλιεργητική περίοδος, τι λένε οι πατατοπαραγωγοί, αν ξεπουλήσατε τα προϊόντα πέρσι που παράξατε και πώς έχουν τα πράγματα? Όσον αφορά πέρσι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Παρόλα αυτά τα έχουμε καταφέρει σαν ομάδα και σαν περιοχή Νευροκοπίου. Μπορεί οι τιμές να μην ήταν αυτές που θα θέλαμε και είχαμε αισιοδοξία να πουλήσουμε, αλλά λόγω κλειστών όλων των καταστημάτων η εστίαση ήταν κλειστή. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πραγματικά πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς συμβάλαμε. Μπορεί να μείνανε και λίγες πατάτες να έχουμε σε απόσυρση, είτε για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίες δεν ήταν τόσο καλές οι πατάτες, αλλά πέραν από εκεί πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Αν και σε εκείνο το κομμάτι μπορούσε να μας βοηθήσει η πολιτεία, γιατί εμείς έχουμε δώσει και πολλές πατάτες χορηγία στο στρατό. Πολλούς τόνους, δεν θέλω να αναφέρω πόσους, αλλά έχουμε δώσει. Συμβάλλουμε δηλαδή και ως ομάδα παραγωγών και ως λεκανοπέδιο σε αυτό που λέμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί πραγματικά να σταθούμε οικονομικά. Και πιστεύω ότι το κράτος το αναγνώρισε σε ένα μέρος, μας βοήθησε όσον αφορά τον COVID. Θα πάρουμε κάποια αποζημίωση. Πιστεύω είναι καλά. Όσον αφορά για φέτος πιστεύω ότι είναι μια καλή χρονιά μέχρι τώρα όσον αφορά την καλλιέργεια. Και αισιοδοξούμε ότι και στην πώληση θα είμαστε καλά. Πρέπει λίγο να προσέξουμε, να οργανωθούμε ακόμη καλύτερα όσον αφορά τις πωλήσεις, να αναδείξουμε πραγματικά το προϊόν μας, να το αναδείξουμε με αυτό που έχουμε κερδίσει, τη γεωγραφική του ένδειξη, πραγματικά να κάνουμε ενέργειες έτσι ώστε να το φτάσουμε και να το φέρουμε εκεί που πραγματικά ήταν η πατάτα του Νευροκοπίου. Και όχι μόνο η πατάτα, προσπαθούμε να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα που καλλιεργούνται. Πιστεύω και στον νομό δράμας, όπως τα βαμβάκια, τα καλαμπόκια, τα σιτηρά. Τα καλαμπόκια ήταν μια καλή χρονιά για τα καλαμπόκια, μπορώ να πω. Λόγω των βροχών, έτσι. Και των βροχών και της τιμής. Η τιμή ήταν πολύ καλή για τα καλαμπόκια. Πιστεύω περίπου στα ίδια θα κινηθούν και για τη φετινή περίοδο. Αυτό λέμε, πρέπει η παραγωγή να είναι οργανωμένη, να είναι σε ομάδες, να είναι στην ΕΑΣ δράμα, στους συνεταιρισμούς, έτσι ώστε να μπορούμε συλλογικά να πάρουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Δεν θέλουμε να πάρουμε ή να εσχροκερδίσουμε έναντι των υπολείπων, αλλά να είμαστε βιώσιμοι έτσι ώστε να μπορούμε να ξανακαλλιεργήσουμε και να μείνουμε και να έχουμε οικονομία καλή στον τόπο μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, πρωτογενή τομέα λέμε, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι σε αυτό.